Τι έχεις μέσα σου? Δεν πιστεύω να έχεις χυμό πορτοκαλιού. Πώς μπορείς να δεις τι έχει μέσα του ένας άνθρωπος? Πώς μπορείς να δεις τι έχεις εσύ μέσα σου? Στο σημερινό μάθημα θα μοιραστώ μαζί σας μια συζήτηση που είχα με τον μέντορά μου το 2003 και ένα μάθημα που πήρα τότε, το οποίο το έχω κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια, και πώς με βοήθησε αυτή η συζήτηση στο να μπορώ να βλέπω τι έχουν οι άλλοι μέσα τους, αλλά να βλέπω και τι έχω και εγώ μέσα μου, και αν είναι κάτι το οποίο δεν μου αρέσει, να μπορώ να το αλλάξω. Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου «Ακαταμάχητο δικτυακό marketing», δημιουργός του GreekCoach.gr και του προγράμματος «Επαγγελματίας του μέλλοντος» στο FuturePro.gr, και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω ανθρώπους που ασχολούνται με το δικτυακό marketing και την online και offline επιχειρηματικότητα να πετύχουν με απλό τρόπο. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι μου και στα βίντεό μου, κάντε εγγραφή πατώντας το κόκκινο κουμπί, γιατί ανεβάζω ένα καινούργιο βίντεο κάθε εβδομάδα. Επίσης, μπείτε στο GreekCoach.gr / blog, θα βρείτε το link στην περιγραφή, για να βρείτε πάρα πολλά άρθρα και βίντεο με ιδέες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σας. Πριν χρόνια, μιλώντας με τον μέντορά μου, τον Νίκο τον Νικολαίδη, για το πώς αντιδρούν ή πώς ανταποκρίνονται κάποιοι άνθρωποι σε κάποιες συνθήκες πίεσης, μου είπε το εξής. Μου λέει, Θοδωρή, αν πάρεις ένα πορτοκάλι και το στύψεις, τι θα βγάλει από μέσα του? Και λέω, θα βγάλει χυμό. Και μου λέει, τι χυμό? Και λέω, πορτοκάλι. Μετά με ρωτάει, αν είσαι θυμωμένος και στύψεις το πορτοκάλι, τι θα βγάλει από μέσα του? Και λέω, πάλι θα βγάλει χυμό πορτοκάλι. Αν έξω βρέχει και στύψεις το πορτοκάλι, τι θα βγάλει από το πορτοκάλι? Και λέω, θα βγάλει πάλι χυμό πορτοκάλι. Και μου λέει, σωστά, θα βγάλει χυμό πορτοκάλι, γιατί αυτό έχει μέσα του. Και συνεχίζει λέγοντάς μου ότι η ίδια λογική ισχύει και με σένα. Όταν κάποιος σε στίβει, όταν κάποιος σε πιέζει, όταν κάποιος σε ζορίζει ή λέει κάτι επικριτικό ή προσβλητικό και από μέσα σου βγαίνει θυμός, μίσος, πίκρα, ένταση, κατάθλιψη ή άγχος, τότε σημαίνει ότι αυτό υπάρχει μέσα σου. Αν αυτό που θέλεις να βγαίνει από μέσα σου είναι αγάπη και χαρά, τότε άλλαξε αυτό που έχεις μέσα σου. Μπορείτε να δείτε λοιπόν τι έχει κάποιος μέσα του όταν βρίσκεται σε μια κατάσταση πίεσης. Όταν όλα πηγαίνουν καλά, όταν όλα κυλάνε ρόδινα, τότε όλοι είμαστε καλοί. Όταν όμως οι καταστάσεις δυσκολεύουν, τότε βλέπεις τι έχει ο άλλος μέσα του ή τι έχεις εσύ μέσα σου. Άκουσα κάτι πρόσφατα, ίσως λίγο αργά στη ζωή μου, που λέει ότι για να γνωρίσεις κάποιον πραγματικά, παίρνα μαζί του τουλάχιστον 4 εποχές, 12 μήνες. Και πήγαινε και ένα ταξίδι μαζί του. Περνώντας με κάποιον 4 εποχές, τουλάχιστον ένα χρόνο, μπορείς να τον δεις σε διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Και όταν πας σε ένα ταξίδι, μπορείς να δεις πώς ανταποκρίνεται σε στριχογόνες καταστάσεις. Όταν π.χ. ξεχάσετε κάτι, όταν χαθούν οι αποσκευές, όταν συμβεί κάτι άλλο που είναι έτσι αναπάντεχο ή μπορεί να προκαλέσει πίεση ή ένταση. Τότε είναι μια καλή ευκαιρία να γνωρίσεις κάποιον. Το παράδειγμα αυτό με το πορτοκάλι όμως είναι ένα πολύ καλό μάθημα και για εμάς. Ένας καλός τρόπος για να γνωρίσουμε εμείς τον εαυτό μας, όχι μόνο τους άλλους. Όταν νομίζουμε ότι είμαστε καλοί και ήρεμοι και ισορροπημένοι και έχουμε κάνει τους διαλογισμούς μας και έχουμε τη ζεν κατάστασή μας και συμβαίνει κάτι αναπάντεχο, από το να μας κόψει κάποιος τον δρόμο μέχρι να συμβεί κάτι στην εργασία ή στη σχέση μας, τότε είναι που μπορούμε να δούμε τι πραγματικά έχουμε μέσα μας, τι βγάζουμε από μέσα μας. Αντίδραση, θυμό, φωνές, κακία. Και δεν αναφέρομαι στο να βάζουμε όρια, να προστατεύουμε τα όρια μας ή να κρατάμε τη στάση μας. Ναι, σίγουρα όποτε χρειάζεται θα χρησιμοποιήσω τη σωστή ποσότητα δυναμισμού για να κρατήσω τη στάση μου και να υποστηρίξω τη θέση μου. Στο σημείο αυτό να πω ότι στην πεντάωρη εκπαίδευση της ακαταμάχητης πρόσκλησης, μεταξύ άλλων μιλάω για τις 10 δεξιότητες επικοινωνίας. Η πέμπτη δεξιότητα επικοινωνίας είναι ότι στην επικοινωνία μας χρειάζεται να χρησιμοποιούμε τη σωστή ποσότητα δυναμισμού. Αν χρησιμοποιούμε υπερβολικό δυναμισμό, τότε μπορούμε να τρομάξουμε ή να διώξουμε ή να αποξενώσουμε τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας. Αν χρησιμοποιούμε χαμηλή ποσότητα δυναμισμού, τότε μπορεί να μην μας πάρουν στα σοβαρά οι άλλοι. Μπορείτε να δείτε ένα 30 λεπτό βίντεο δωρεάν, στο οποίο μοιράζομαι τις 10 δεξιότητες επικοινωνίας, μπαίνοντας στο GreekCoach.gr / 10 δεξιότητες. GreekCoach.gr / 10 δεξιότητες. Ο στοϊκός φιλόσοφος Επίκτητος είχε πει ότι οι περιστάσεις δεν φτιάχνουν έναν άνθρωπο, αλλά τον αποκαλύπτουν στον εαυτό του. Τι μπορείτε λοιπόν να μάθετε για τον εαυτό σας από τον τρόπο που ανταποκρίνεστε ή αντιδράτε σε διάφορες περιστάσεις στη ζωή σας? Πώς μπορούμε λοιπόν να βάλουμε τον εαυτό μας σε μια κατάσταση ηρεμίας, σιγουριάς, εστίασης, αγάπης και ηγεσίας? Σημειώστε αυτές τις 4 σύντομες ιδέες. Νούμερο 1. Αναγνωρίστε και νιώστε αυτό που έρχεται. Νιώστε αυτό που νιώθετε και να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας γι' αυτό. Δηλαδή, αν νιώθετε θυμό, μην λέτε δεν είναι θυμός ή μην προσπαθείτε να το δικαιολογήσετε. Θα δείτε στο βίντεο που είχα κάνει για το φόβο, θα βρείτε το link εδώ, που μιλάω για το πώς να νιώθετε το συναίσθημα εκείνη τη στιγμή που το νιώθετε. Νούμερο 2. Να έχετε συναίσθηση για τους άλλους. Συχνά οι άνθρωποι είναι φοβισμένοι
και κάνουν το καλύτερο που μπορούν με αυτά που γνωρίζουν. Βγάζουν το χυμό πορτοκάλι που έχουν μέσα τους. Μην προσπαθήσετε να τους δείξετε ότι κάνουν λάθος. Να θυμάστε ότι οι άνθρωποι ανταποκρίνονται περισσότερο όχι στο τι τους λέτε, αλλά στο πώς είστε όταν είστε μαζί τους. Νούμερο 3. Φροντίστε τον εαυτό σας. Δείτε το βίντεο που είχα μοιραστεί 5 ιδέες για να φροντίσετε καλύτερα τον εαυτό σας εδώ, αν το βλέπετε στο YouTube. Και νούμερο 4. Οτιδήποτε και αν συμβεί, είτε σας απέρριψαν, είτε ακυρώθηκε ένα ταξίδι σας, είτε κάποιος σας φέρθηκε άδικα, είτε οτιδήποτε, από εσάς εξαρτάται σε τι θα εστιάσετε και τι νόημα θα του δώσετε. Πάλι ο Επίκτητος είχε πει ότι όλα τα πράγματα έχουν δύο όψεις, μία υποφερτή και μία όχι. Αν η εστίασή σας, τα συναισθήματά σας και οι σκέψεις σας δεν συμβάλλουν στην ικανότητά σας να είστε ένα άτομο με αγάπη και κατανόηση, τότε ίσως χρειαστεί να κάνετε έναν αυτοέλεγχο όσον αφορά το που εστιάζετε και τι νόημα δίνετε σε όλο αυτό. Γράψτε μου στα σχόλια ή στείλτε μου ένα μήνυμα. Τι βγάζετε από μέσα σας όταν κάποιος σας πιέσει, όταν κάποιος σας στύψει, αν δεν είναι αυτό που θα θέλατε, είστε διατεθειμένοι να το αλλάξετε? Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το σημερινό μάθημα. Αν το βρήκατε, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο και πείστε το εκτιμούσα ιδιαίτερα αν μοιραζόσασταν κι εσείς με άλλα άτομα το μάθημα που μοιράστηκε μαζί μου ο μέντορας μου πριν από 17 χρόνια. Δείτε τι έχετε μέσα σας, δώστε προσοχή στον τρόπο που ανταποκρίνεστε ή αντιδράτε σε δύσκολες ή πιεστικές καταστάσεις. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας. Σου άρεσε το βίντεο? Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντας στο GreekCoach.gr/list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω μόλις το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, δες οπωσδήποτε το βιβλίο μου «Ακαταμάχητο δικτυακό marketing», θα βρεις το link στην περιγραφή.